Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να δούμε μαζί ένα τεχνητό της εταιρείας Shimano και συγκεκριμένα το Shimano Flash Boost Arma Joint με μήκος 19 εκατοστά. Είναι ένα τεχνητό σχετικά καινούριο. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει στην ελληνική αγορά. Εγώ προσωπικά το πήρα για τα ψαρέματα στα γλυκά νερά, αλλά είναι ένα τεχνητό που πραγματικά, αν βρισκόμουν στη θάλασσα και ειδικά στα μέρη μου, αυτή την εποχή θα το δούλευα πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα σπαστό τεχνητό, τρισπαστό συγκεκριμένα, το οποίο, όπως θα δείτε εδώ, σπάει σε έναν υπερβολικά τρελό βαθμό στη μέση, γιατί ουσιαστικά άμα δείτε εδώ πέρα το πλαστικό συνεχίζει το κόψιμο μέχρι και λίγο παραπάνω σε σύγκριση με τα απλά σπαστά που είναι όλες οι ενώσεις τους σαν και τη συγκεκριμένη. Βλέπετε εδώ αυτό, τα οποία μέσα εδώ πέρα υπάρχει μαγνήτης ο οποίος κρατάει ουσιαστικά για να φέρνει στην ευθεία κατά την ώρα της πλεύσης το πίσω στέλεχος ώστε να κολυμπάει, αλλά κατά την ώρα της βολής έρχεται σε αυτήν εδώ τη θέση, το οποίο έχοντας ένα βάρος όπως θα δείτε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα τη μεριά κάτω, του επιτρέπει να κάνει πολύ μακρινές βολές, πολύ μακρύτερες σε σχέση με τεχνητά σπαστά άλλων εταιριών. Αυτή είναι η μία καινοτομία που έχει το συγκεκριμένο τεχνητό. Η άλλη είναι το πολύ γνωστό πλέον Flash Boost, το οποίο έχει μέσα, αν και είναι λίγο χαζό τώρα που μου έχει βάλει εδώ πέρα το χρώμα, δηλαδή είναι πολύ ισχνό το φλασάρισμα από μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται και στην κάμερα, λογικά φαίνεται λίγο. Το χρώμα του είναι έτσι ένα σαρδελοειδή φυσικό. Λοιπόν, βγαίνει και σε χρώματα που δεν είναι διάφανο το σώμα, προφανώς. Έρχεται με τις ουρίτσες αυτές εδώ πέρα, η οποία έχει ακόμα μια ανταλλακτική το κουτί του. Και η άλλη πατέντα που έχει καινοτομία το συγκεκριμένο τεχνητό είναι το ότι εδώ πέρα να δείτε η σαλαγκιά δεν κρέμεται. Άμα δείτε εδώ πέρα το κρικάκι είναι πάνω και η σαλαγκιά είναι πιασμένη πάνω στο σώμα. Αυτό γίνεται για να μην φτάνουν η μία σαλαγκιά με την άλλη. Βέβαια στην πτήση φτάνουν, αλλά θέλει λίγο μαεστρία τώρα, δηλαδή θέλει να είσαι τυχερός για να σου έρθει έτσι το τεχνητό. Λοιπόν, και ουσιαστικά ο λόγος που το έχουν κάνει αυτό είναι για να μην πιάνετε γενικότερα την ώρα που πετάει ή που κολυμπάει το τεχνητό. Ενώ κατά τη διάρκεια ενός χτυπήματος οι σαλαγκές απασφαλίζουν από την ασφάλεια που, όπως βλέπετε, έχει εδώ πέρα, έτσι ακριβώς, και ελευθερώνεται ολόκληρη σαλαγκιά εδώ πέρα. Το ίδιο ισχύει και με την πίσω, ελευθερώνονται και είναι πλέον καρφωμένες, υποτίθεται, στο ψάρι. Και εφόσον είναι, τις ξαναβάζουμε πάλι στην εγκοπή που έχει εδώ πέρα, κάπως έτσι, έτοιμο. Το ίδιο και με την πίσω σαλαγκιά. Και τόσο απλά είναι έτοιμο πάλι το τεχνητό να ψαρέψει. Το συγκεκριμένο
πιστεύω είναι ένα από τα τεχνητά που σε παραλίες πολύ ρηχές θα κάνει διαφορά, και γιατί θα μας δώσει τη βολή που θέλουμε, αλλά και γιατί κολυμπάει πάρα πολύ λίγο κάτω από το νερό, που σημαίνει ότι θα πάρουμε strike από ψάρια σε ρηχές ζώνες, όπως επίσης πολύ ρηχές παραλίες ή μέρη με ακτογραμμές με βράχια. Πάλι εκεί πέρα θα το δουλέψουμε αυτό το τεχνητό, και σίγουρα θα υπάρχει κάποια επιτυχία. Προσωπικά, στα δικά μου τα μέρη, εγώ θα το ψάρευα αυτό το τεχνητό όπως και οδήποτε, καθώς κυνηγάνε τέτοια δολώματα τόσο μεγάλα, έτσι παχουλά, όπως τα κεφαλόπουλα κτλ. Οπότε έρχεται πάρα πολύ κοντά, κολυμπάει κάτω τον αφρό, μπορείς να το ψαρέψεις με αρκετά γρήγορη ανάκτηση όπως και με αρκετά αργή, και να βγάλει πλεύση. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει ή πόσο κοστίζει στην Ελλάδα, αλλά αν μπορείτε να το βρείτε και να το πάρετε, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Απίστευτο το τεχνητό, απίστευτο, και σίγουρα θα αποδώσει πάρα πολύ καλά στα ελληνικά νερά με τον τρόπο που ψαρεύουμε. Γοφάρια, λαβράκια σίγουρα, και σε τίποτα ρεχαδούρες εκεί που γνωρίζετε, γιατί όχι και καμιά συνεχεδούλα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε, να ήταν κάπως ενημερωτικό. Όποιος το προμηθευτεί ή όποιος το έχει ψαρέψει, ας γράψει ένα σχόλιο από κάτω. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε like και εγγραφή.